Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Λίγο την προσοχή σας. Λοιπόν, λίγο την προσοχή σας, επειδή δεν έχουμε μικρόφωνα, θα προσπαθήσω να φωνάζω όπως πάντα, για να ακούγομαι. Λίγο υπομονή, αν θέλετε, αν μπορείτε να μην μιλάτε, γιατί για να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία και να φύγουμε, να πάμε στα σπίτια. Λοιπόν, ευχαριστούμε καταρχάς όλους που ήρθατε. Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ήταν μία πολύ καλή χρονιά και αυτή, σαν σύλλογος. Ξεκινήσαμε, κάναμε τις διοργανώσεις μας. Παίξαμε βελάκια, παίξαμε πολλά βελάκια, πολύ περισσότερο από όλες τις άλλες χρονιές. Τους λόγους τους γνωρίζετε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Όπως ξέρετε όμως, η ζωή έχει χαρές, έχει όμως και κάποιες φορές λύπες. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό, γιατί σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα επισημαίνουμε και να σεβόμαστε και να ξεκινάμε με αυτά. Φέτος λοιπόν, όπως ξέρετε, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας, ο Βαγγέλης ο Γαβριλίδης, δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Ο Βαγγέλης, για τα τυπικά του θέματος, το ξέρετε, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συλλόγου. Βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά τα πρώτα χρόνια, στο να ιδρυθεί ο σύλλογος και να σταθεί στα πόδια του, βοήθησε στις διοργανώσεις που έκανε στις πρώτες ο σύλλογος, αλλά πέρα από ό,τι μπορεί να έκανε γραφειοκρατικά, ας το πούμε, υπήρξε ένα πάρα πολύ ενεργό μέλος της κοινότητας. Δηλαδή συμμετείχε σε ομαδικά πρωταθλήματα, σε ατομικά, προσπαθούσε να παίζει σε διασυλλογικά, ήταν ένα πάρα πολύ ενεργό μέλος της κοινότητας. Και άσχετα με το τι εντύπωση μπορεί να έχει ο καθένας γι' αυτόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για αυτό που κάνουμε. Το χόμπι μαζί, αυτό το πράγμα που λέμε βελάκια, επειδή ασχολούμαστε με αυτό. Δεν επιβιώνει επειδή κάνουμε κάτι άλλο. Όλοι εδώ είμαστε ερασιτέχνες, δεν ζούμε από αυτό, δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό, το κάνουμε επειδή μας αρέσει. Και ο Βαγγέλης αυτό του άρεσε. Και το έδειχνε και επειδή ήταν καλός παίχτης, και επειδή ήταν καλός παράγοντας, και επειδή ήταν καλός φίλος και συμπαίχτης. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν, εθιμοτυπικά, αλλά και ουσιαστικά, να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Εμείς σαν σύλλογος το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στην οικογένειά του, στους κοντινούς τους συγγενείς, ένα αναμνηστικό τιμής έννοια και για την προσφορά του στο σύλλογο. Δυστυχώς η αδερφή του που ήταν πιο κοντινός στο άνθρωπος δεν μπορούσε να έρθει να το παραλάβει. Επικοινωνήσαμε μαζί της. Θα το παραλάβει ο κ. Τσαγαλάς εκ μέρους της και θα το παραδώσει. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στις απονομές, όπως ξέρετε τα τελευταία 4 χρόνια όσοι είστε στο Σιντέρ, καλώς ήρθατε στο μισάωρο του Προέδρου. Μισάωρο, ναι, ναι, λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Είναι και η γυναίκα του Πέμπη. Όχι, μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος, 2-3 πράγματα και προχωράμε στις απονομές. Για άλλη μια χρονιά, λοιπόν, ο Σύλλογος
συνέχισε τις αγωνιστικές του δραστηριότητες. Θέλω να επιθυμίσω κάποια πράγματα γιατί τα θεωρούμε δεδομένα πολλές φορές. Θέλω να σας θυμίσω ότι εσείς, ειδικά εσείς που είστε τώρα εδώ και κάποιοι άλλοι που δεν είναι, στηρίξατε και στηρίξαμε όλοι μαζί το Σύλλογο στην πιο δύσκολη του στιγμή πριν 5 χρόνια. Θα σας θυμίσω ότι από 180 μέλη, για λόγους που γνωρίζετε, κακοδιαχείρισης τέλος πάντων, βρεθήκαμε να είμαστε 60 εκείνο το βράδυ στο Cult Cafe, και από 60 ξαναγίναμε 120. Αυτό έγινε επειδή κάτι κάνουμε. Δεν έγινε τυχαία, έγινε επειδή γουστάρουμε και επειδή το είδαν ακριβώς και απ' έξω ότι το γουστάρουμε αυτό και κάτι κάνουμε, γι' αυτό και παλιοί παίχτες ήρθανε και με τη βοήθεια των καταστημάτων μπήκαν και νέοι παίχτες και νέες ομάδες. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, να κάνουμε όλη αυτή τη φάση μας καλύτερη. Του χρόνου, όπως ξέρετε, κάνουμε μια πολύ μεγάλη κίνηση με τον Άττικα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το μέλλον για να κάνουμε πρώτον αυτό που κάνουμε καλύτερο, αλλά και για να το αναπτύξουμε. Ο σκοπός δεν είναι να συσσωρευόμαστε σε ένα σημείο. Ο σκοπός είναι να κάνουμε συνεργασίες και συνέργειες για να πάμε παρακάτω. Η Ένωση λοιπόν για πρώτη φορά στην Αττική γίνεται πραγματικότητα του χρόνου. Οι πρώτοι πέντε ομάδες από τους δύο συλλόγους θα παίξουν στην Α κατηγορία, όπως ξέρετε, και όλες οι υπόλοιπες ομάδες συμμετάσχουν στη Β κατηγορία. Είναι κάτι που για πρώτη φορά γίνεται, ελπίζουμε να πετύχει, πιστεύουμε ότι θα πετύχει. Πιστεύουμε πολύ σε αυτό, σίγουρα θα είναι καλύτερο για όλους. Σίγουρα ξεκινάμε, θα έχουμε κάποια προβλήματα στην αρχή, μέχρι να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, δύο σύλλογοι να συνεργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουμε όμως, έχουμε πίστη στις ικανότητές μας και στη διάθεσή μας πάνω απ' όλα, ότι θέλουμε το καλύτερο για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, ο στόχος για τον χρόνο είναι αυτό. Να πάει καλά η Ένωση, η Union, ομαδικά και ατομικά. Και προχωράμε στις απονομές μας. Αυτά από μένα. Ατομικό, τι έβαλε. Λάκα πλάκα, τι πήγες εσύ. Α, ναι. Πάμε στις απονομές. Είχα και άλλα γραμμένα, αλλά δεν. Λοιπόν, πάμε στις απονομές. Όπως πάντα ξεκινάμε από το ατομικό πρωτάθλημα. Ξεκινάμε λοιπόν με τις στατιστικές κατηγορίες. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο όσοι παίχτες συμμετέχουν στο ατομικό μας πρωτάθλημα και καταφέρνουν σε μία από τις τρεις στατιστικές κατηγορίες να διακριθούν, ο Σύλλογος τους επιβραβεύει με ένα αναμνηστικό. Φέτος, θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Στέφανο του Σαμούχο, μέλος του Δουσού, που έφτιαξε. Έφτιαξε και για τους 25 ένα πάρα πολύ όμορφο αναμνηστικό, πέρα από αυτό που ο Σύλλογος τυπικά δίνει. Θα το δείτε τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι συνολικά η απόδοσή τους. Φέτος ξέρετε ότι χρησιμοποιούσαμε το Dart Connect και είχαμε καταγραφή στατιστικών. Άρα να ευχαριστήσουμε τον Dart Connect. Ευχαριστήσουμε και τον Dart Connect. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο γιατί επιμελήθηκε και το έκανε από την αρχή όλο μόνος. Ξεκινάμε. Στην 31η θέση του ατομικού πρωταθλήματος ΣΥΝΤΕ και με μεγαλύτερο κλείσιμο το 120 είναι ο Τόμ. Ο Τόμ από τον Πανιόνιο. Παρακαλώ να έρθει κάποιος στο Πανιόνιο να παραλάβει. Ο Τόμ έπαιξε για την ιστορία, να ξέρετε, 86 φορές πάνω από 100 τόν και είχε 40% επιτυχία νίκες στα λεκ που έπαιξε. Στην 29η θέση η Μαρία Ιπουλίδου. Εντάξαμε φέτος το ατομικό μας πρωτάθλημα και τις γυναίκες. Συγχαρητήρια στη Μαρία, η οποία και αυτή θα βραβευτεί για το κλείσιμο της στο 120. Ορίστε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Χριστοσπάθης, ο οποίος κατάφερε να κάνει τρεις φορές
180, 70 φορές πάνω από 100. Να δίνουμε και τα... Α, να τα πρέπει να εντάξει, τέλεια. 25η θέση στο ατομικό, με 55% επιτυχία στα λεκ και 62 φορές τον με 1,180, ο Τζον. Τζον! Ευχαριστώ. Ο άνθρωπός μας, στην 23η θέση της κατάταξης του ατομικού. 53 φορές πάνω από 100. 1,180. 34% επιτυχία, θα λέμε. Κώστας Αλούρος. Έλανε στους υπολογιστές. Εσένα το έκανα, εσένα το γνωστά. Στην 22η θέση ο Κωστής ο Βασιλείου με μία φορά να χτυπάει 14 βελάκια σε λεπ και με best checkout το 131 με 2,180 και 44% επιτυχία στα λεπ. Μπράβο! Το κρατήσουμε εμείς. Θα το δώσουμε. Στην 20η θέση με 55% επιτυχία στα leg. Έπαιξε λίγα αλλά τα κέρδισε τα περισσότερα. Με 2,180 ο Λάζαρος ο Γκίτκα. Έλα Λάζαρο, έλα φίλε μου. Στη 19η θέση με 14 βελάκια κλείσιμο, 129 check out, 3,180, 73 φορές πάνω από το τον, πάνω από 100 και με 39% επιτυχία στα λεκ, θύρα 7, Ιορδανίδης Γιώργος. Έλα μωρή Ολυμπιακάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μαζί με τους κυρίους, εδώ. Παίρνουμε το πουκάμισο. Κάτσε και αυτό είναι για τώρα πέρα. Για το πουκάμισο θα δω να δώσω. Για το χρόνο, για το χρόνο. Έλα, παίρνουμε αυτό που είναι σαν Γιώργη. Με 15 βελάκια, κλείσιμο, 117 best checkout, 2,180 και 31% επιτυχία στα λεκ, Τσαλίκης Βαγγέλης. Στη 16η θέση με 147 check-out. Wow, και 3,180 και 35% επιτυχία στα leg. Σταύρος Καλαβερβέρη. Με ένα κλείσιμο στα 14 και άλλο ένα στα 15. Με 156 τσεκάου, 50% επιτυχία στα λεγ. Ο θρύλος, ο μοναδικός, legend, 57 Διονύσης Φιλικός. Λέτε ότι είναι πια ο Μιχαήλ.
13η θέση. Φίλος, αδερφός, με 4 180 και 53% επιτυχία στα ΛΕΚ, Βαρελίδης Μάριος. Δεκατέσσερα βελάκια κλείσιμο. 6 180 53% επιτυχία στα ΛΕΚ. 151 τόνς. 46 φορές πάνω από το 140. Ο μικρότερης της παρέας, Τσαλίκης Ηλίας. Πού σε ρίλακο. Ετέκατο στην κατάταξη. Θα μπορούσε και παραπάνω. Κρίμα. Με 147 τσεκάου. Με 3 180, 172 τόν, 50% επιτυχία, Σπύρος Κατσούφρης. Μπράβο ρε Σπύρο. Λίγο πριν τα διασυλλογικά, μια ανάσα. Πολύ κρίμα. Με 15 βελάκια κλείσιμο, 148 check-out, 83,5 καλύτερο average leg. Με 7 180, 184 tons και 56% επιτυχία στα leg, Νίκος Αμπέτης. Μπράβο Νίκο. Και MVP του σημερινού τελικού, έτσι. Αυτά δεν τα πες πέρσι. Κάτι περίμενε. Τι είναι απρώτο πίστο, αφού να ξεκινήσει. Παιδιά, λίγο ησυχία. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Η απόδοσή του κοιμάθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, είχε 83,5 καλύτερο average. Πάνω από 80, είναι πολύ σημαντικό. 137 tons, 30 140 και 4 180 και 49% επιτυχία, ο τρισδιάστατος. Το θηρίο Λεωνίδας Κουμέ. Δεκαπέντε βελάκια κλείσιμο, λιγότερα. Τρεις φορές έκλεισε πάνω από 110. Με καλύτερο best check-out το 158. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κλείσιμο. Με 5 180 και 53% επιτυχία, ο πρόεδρος μας, Κώστας Νίκα.
Τώρα παίρνω, τώρα παίρνω. Έλα, 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 έλα. Με τέσσερα κλεισίματα πάνω από 110. Your glasses are right. Δεν βλέπει να διαβάσει τι του δίνεις. Δεν βλέπει. Βλέπω, βλέπω. Μεγαλύτερο κλείσιμο τα 121. Με μία φορά... Δεν βλέπει σου λέω, δεν βλέπω. Μία φορά 13 βελάκια, μία φορά 14 και τρεις φορές 15 βελάκια. Ένα από τα πιο αγαπητά μέλη του συλλόγου, ο Στέφανος Σαμούρης. Καλησπέρα. 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 Ευχαριστώ. Στην έκτη θέση της κατάταξης με 14 βελάκια μία φορά και 3 δεκαπεντάρες με 119 κλείσιμο με 85,89 καλύτερο average, δύο φορές πάνω από 80 average, 8,180 και 61% επιτυχία στα ΛΕΠ, ο Θανάσης ο Μπελέσης. Μπράβο! Βάλτε εδώ να τα δώσετε. Όχι, θα διαγατά. Θα διαγατά. Στην πέμπτη θέση, δύο φορές με κλείσιμο πάνω από 110 και καλύτερο το 124. 171 tons, 37 πάνω πλάς από 140, 4 εκατομμυριακά και 56% επιτυχία στα ΛΕΚ. Λεβεντέλης Χρήστος. Μπράβο! Για τα ατομικό καλός είσαι. Για coach καλός είσαι. Βάζε τα το όμπλα τελευταία στιγμή. Σταθερά τα τελευταία χρόνια στην κορυφή. Και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Μία φορά 13 βελάκια, τρεις φορές 14 βελάκια, 7 φορές 15 βελάκια, 5 φορές κλείσιμο πάνω από 110, η καλύτερη, το καλύτερο του κλείσιμο 157, με 88,41 καλύτερο average, 5 φορές πάνω από 80 average, 250 τόν, 76,140, 18,180 και 65% επιτυχία στα ΛΕΚ. Στην τέταρτη θέση, Λιβαδίτης Δημήτρης. Μπράβο, Δημήτρη! Μπράβο, μπράβο. Και μετά ο Μπλία, ότι έτσι να δώσουμε και τα τρία μαζί τώρα που νομίζουμε τα ίδια. Χρειάστηκε μία φορά να κλείσει πάνω από 110 για να κάνει το μεγαλύτερο κλείσιμο τη φετινή σεζόν. 160. Αυτό είναι και το νούμερο. Χειροκρότημα. Έκανε ένα 180 σε όλη τη σεζόν και είχε 43% επιτυχία στα ΛΕΚ του. Ο Κώστας Δινόπουλος. Μπράβο! Δεν πήγε σε κάουτ, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Εδώ το πρώτο. Φωτογραφία. Για δύο φώτες. Και πάμε βέβαια στη τελική τριάδα. Λοιπόν,
Στην τρίτη θέση. 2 φορές 12 βελάκια. 1 φορά 13 βελάκια. 1 φορά 14 και 3 φορές 15 βελάκια. 305 τόνους. 90 φορές πάνω από 140. 15 180. Με μεγαλύτερο check-out 138. Με average 81,24 και 62% επιτυχία στα LEG, Άγγελος Μουλάγγελης. Μπράβο! Έλα, Μιλάκο μου. Μπήμα από μακριά, σε εξαλαμβάνεση. Μπράβο. Μη, κάτσε, κάτσε, μη πηγαίνω. Στη δεύτερη θέση. 353 τόνους, 21 φορές 180. Καλύτερα λιγότερα βελάκια, 11. 2 φορές 12, 4 φορές 14, 12 φορές 15. 15 φορές πάνω από 80 average. Και την καλύτερη, και το καλύτερο average, 100,2. Με 81% επιτυχία στα λέει ο ένας και ο μοναδικός Τζον Μάικλ. Μπράβο! Μπράβο! Τζάντα πρέπει να πάρεις. Τζάντα την πήρες. Μπράβο. Κάτσε ρε, πρωταθλητής του ατομικού φέτος, ποιος άλλος από τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Πολλά συγχαρητήρια. 416 τόνους, 133 πάνω από 140, 18 180, με 11 βελάκια λιγότερα, μία φορά, 4 φορές 14, 5 φορές 15, με 131 check-out, 91% average και 9 φορές πάνω από 80 και 72% επιτυχία στα LED, δικαιωματικά είναι ο πρωταθλητής μας. Για άλλη μία φορά. Έλα, πες αλήθεια, πες πολλές φωτογραφίες. Έλα, αλήθεια. Μπράβο. Βαγγέλη. 18 άλγεμπρα, δεν μου κάνατε τον παιδί. 18 η κατάταξη, όπως και την είπαμε πριν, στην τέταρτη θέση, ο Δημήτρης Ολιβαδίτης. Μπράβο, Μιμή! Μπράβο, Μιμή. Στην τρίτη, δεύτερη και πρώτη, ο Εμίλ. Ο Εμίλ. Εμίλ, έλα. Λοιπόν, πάμε να δεις πού θα γίνει, γιατί είναι και ζωντανό το πρόγραμμα. Λοιπόν, στην τρίτη θέση, ο Άγγελος ο Μουλάγγελης. Μπράβο. Ο Γιάννης Μιχαήλ. Και στην πρώτη θέση, ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος. Με τα ατομικά αυτά. Τώρα περνάμε στην κατηγορία MVP ομάδων. Όποιος, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο εδώ και λίγα χρόνια βραβεύουμε τον έναν άνθρωπο από την κάθε ομάδα που ξεχώρισε. Με βάση την απόδοσή του και το πόσα κερδισμένα... Όχι, δεν είσαι εσύ. Και πάλι δεν είσαι εσύ. Με βάση την απόδοσή του και το πόσο πολύ βοήθησε την ομάδα του. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε. Βαγγέλη. Λοιπόν, από την τελευταία ομάδα που δικαιωματικά κυνήγησε αυτή τη θέση είναι η Πέτα και ο Μαρίνος ο Δημήτρης. Μπράβο! Είναι κάποιος... Με κάποιος από πέτα. Όχι, ωραία. Λοιπόν, ακούτε την κατάταξη τώρα, την ξέρω που βοηθάει. Δεν έχει κάνει την κατάταξη. Είναι τυχαία σειρά, παιδιά, δεν πάει με βάση την κατάταξη. Δεν πάει με κατάταξη. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, η επόμενη ομάδα από τους Hawks
Ο Γιαννέλης ο Κωνσταντίνος. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, από την ομάδα των Darts and Furious, ο Ιορδανίδης ο Γιώργος. Μπράβο. MVP της ομάδας Πανιόνιος Darts Club 2023-24 το Hackmeyer. Μπράβο! Από τους Pinoy Fighters ο Τζέρικ Καστίγιο. Μπράβο! Από τους Street Life ο κύριος Κίνος Αντώνης. Μπράβο! Έλα, Αντώνη! Έλα, Κίνος! Μπράβο! Εσείς για τι ομάδα συμφωνάς, Γιώργο? Καλύτερος παίκτης. Εσύ και ο Σιλούκας. Ευχαριστώ, παιδιά. Και το χρόνο. MVP Wolfpack 2023-24 Δινόπουλος Κωνσταντίνος. Μπράβο! Πάλι εδώ. Λοιπόν, από τους Straight Darts ο κύριος Κατζηγιάννης Νίκος. Μπράβο! MVP Elite 2023-24 Εμίλ! Εμίλ Καβάλ! Μπράβο! Άγγελος Μουλάγγελος. Έχετε φέρει φορτηγό. Από τους Κρίσταλ η κυρία Ευθυμίου Σταυρούλα. Μπράβο! Σαλούρος. Είμαι και γυναίκα. MVP Σούρμενα 2023-24 Λάζαρος Κίτα. Μπράβο! Λοιπόν, από τους ΤΟΥΚ, ο κύριος Σιμιτσής Στέφανος. Μπράβο! MVP Extreme Pistols 23-24 Ηλίας Σαλίκης. Επίτηδες, είναι τα κυκλώματα, τα κυκλώματα. Λοιπόν, και έχουμε MVP Lions of South, αλλά και ο νούμερο 1 από όλες τις ομάδες σε κερδισμένα λεκ όλη τη χρονιά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δημήτρης Λιβαδίτης. Μπράβο, Δημήτρης! Μπράβο. Το φως εδώ είναι. Άλλη μπαταρία. Λοιπόν, περνάμε στις απονομές των ομαδικών. Στην πέμπτη θέση και κερδισμένη στο ντέρμπι της πέμπτης έκτης θέσης με έπαθλο της συμμετοχής στην άλφα κατηγορία του πρώτου στο Union είναι ο Πανιόνιος. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο.
Τι, Βαγγελάκη, δεν σ' αρέσει. Στην τέταρτη θέση του ομαδικού. Το κούτελο δεν είναι κάτι, πάντα μέσα. Και εννοείται συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία του της Union Extreme Pistols. Μπράβο! Λοιπόν, στην τρίτη θέση και συμμετοχή φυσικά στην επόμενη χρονιά στο Union. Ρελί! Κύριε Καβαλία, παρακαλώ. Μπράβο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάνοντας υπέρβαση στα play-off και παίζοντας για άλλη μια χρονιά ένα συγκλονιστικό τελικό, τα Σούρμενα. Μπράβο! Πριν πάμε στην πρώτη θέση, άλλα δύο λεπτά. Έλα, δεν έχετε παράπονο, είπα μισή ώρα και έκανα τρία λεπτά πριν. Λοιπόν, δύο πράγματα. Η χρονιά τελειώνει. Νομίζω ότι για άλλη μια χρονιά το στόχο μας το πετύχαμε. Και ο στόχος ήταν να παίξουμε αυτοί που θέλαν να παίξουν στο ομαδικό Βελάκια, να παίξουν στο ομαδικό Βελάκια. Και πολύ περισσότερα από τις άλλες χρονιές. Αυτοί που θέλουν να παίξουν στο ατομικό, ειδικά αυτοί που θέλουν να παίξουν ατομικά, φέτος δεν μπορούν να έχουν κάτι παράπονο. Την άλλη εβδομάδα τελειώνουμε, δεν έχουμε ακόμα τελειώσει. Και αυτή είναι η ουσία. Σε αυτό το μονοπάτι, ας το πούμε, που βαδίζουμε, το λέω κάθε φορά, θα το πω και σήμερα, έχουμε κάποιους βοηθούς. Η βοηθή αυτή είναι πρώτα απ' όλα όσοι συμμετέχουν στο Δουσού και έχουν αναλάβει ένα έργο να διεκπεραιώσουν όσον αφορά τις παρόλες του συλλόγου. Φέτος, για πρώτη φορά, είχαμε και βοήθεια εκτός Δουσού, πολύ, πιο συγκεκριμένα ο Κώστας Οντινόπουλος. Μπράβο! Και ο Κώστας ο Παπαβασιλείου, οι οποίοι... Μπράβο. Οι οποίοι όλη τη χρονιά καταχωρούσαν τα στατιστικά. Με κάποια μικρολαθάκια θα έλεγε ο suspect εδώ, αλλά τα παράπονά σας στον Τινόπουλο, παιδιά, όχι σε μένα. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε πολύ. Να ξέρετε, αυτό βοηθάει γενικότερα την όλη φάση. Όσο περισσότεροι βοηθάμε σε όλο αυτό, τόσο καλύτερα και περισσότερα πράγματα γίνονται. Πέρα λοιπόν από τα δύο επιπλέον άτομα που χωρίς να έχουν θέση στο Δουσού μας βοήθησαν, αυτοί μας βοηθάνε κάθε χρόνο και όπως λέω δεν μας έχουν πει ποτέ όχι σε τίποτα. Όπως σας το λέω είναι αυτό. Δεν μας έχουν πει ποτέ όχι σε τίποτα. Είναι οι καταστηματάρχες, το Dutch Club και το Gal Cafe. Μπράβο. Οι οποίοι μας βοηθάνε έμψυχα, μας βοηθάνε υλικά, μας βοηθάνε χρηματικά και όπως ξέρετε το Darts Club κάνει και χορηγία στην Εθνική Ομάδα 1.000 ευρώ για τα έξοδά της, αποσυμφορίζοντας συλλόγους ακόμα περισσότερο. Και μιας και αναφέρθηκα στο οικονομικό, μια μικρή, πολύ μικρή παρένθεση σε αυτό το θέμα. Η απόφαση που πήραμε σαν Γενική Συνέλευση πέρσι για την αύξηση της συνδρομής, θέλω να σας πω, ήταν η καλύτερη απόφαση που έχουμε πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Και ο λόγος είναι ότι αν δεν το είχαμε κάνει, ο σύλλογος θα είχε αρκετά μεγάλα προβλήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε στείλει, να σας θυμίσω, 5 άτομα στην εθνική ομάδα. 5 άτομα από το σύλλογό μας έχουν πάει στην εθνική ομάδα. Και όπως ξέρετε, τα έξοδα αυτά τα επιμερίζονται όλοι οι σύλλογοι, αλλά και ο δικός μας σύλλογος. Αυτό λοιπόν μας βοήθησε φέτος να είμαστε οκείς υποχρεώσεις μας. Τα επόμενα χρόνια θα μας δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια να κάνουμε επιπλέον πράγματα και για αυτούς που πρωτεύουν, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που το βλέπουν με ένα πιο χαλαρό ρυθμό το όλο θέμα. Λοιπόν, κλείνω αυτά εδώ, γιατί δεν είναι, αυτά είναι για τη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, του λόγου του αληθές, αυτή είναι η χορηγία για την Εθνική Ομάδα του Darts Club. Μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως ξέρετε, με το μόνο πράγμα που δεν ασχολούμαι στο σύλλογο είναι με τα λεφτά. Φαίνεται ποιος είναι με τα λεφτά, γελάει. Ο Ταμίας, λοιπόν. Και κλείνω για να τελειώσουμε και να πάμε στη τελευταία απονομή της χρονιάς. Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο ξεκινάμε με ομαδικά και ατομικά της Ένωσης. Μαζί με οτιδήποτε επιπλέον δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για όλη τη χρονιά. Δεν θα τελειώσουμε τόσο πολύ όσο φέτος, θα μας πιάσει Ιούλιος. Θα τελειώσουμε νωρίτερα. Φέτος ήταν αναγκαστικό. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ευχόμαστε όλους να έχετε υγεία και από το χρόνο ξανά καλά βελάκια. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Λεωνίδας Κουμένα, έρθει στην πίστα. Πάνω. Νίκος Ζαμπέτης. Σταύρος Καραβερβέρης. Χρήστος Λεβεντέλης. Ο αρχηγός είναι ο Χριστός. Μίμης Λιβαδίτης, Κώστας Νίκας. Πρωταθλητές 2023-2024. Κοστουρίτσα, πού είναι, τραβάει βίντεο. Ποιος είναι, ποιος θα το σηκώσει. Ποιος θα το σηκώσει. Χρήστος Λεβεντέλης, έλα. Έλα, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Καλά πάντια. Σε Μανάρα, ευχαριστούμε για όλα. Ένα Σταύρο. Καλύτερα. Καλό καλοκαίρι. Μπράβο, μπράβο Νικόλα, μπράβο. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Μουσική, μουσική τώρα, μουσική.